Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους εσάς, τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης εδώ του νομού μας, που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση να έρθετε σε μια ειδική συνέντευξη. Μια συνέντευξη που τη δίνω εγώ με την ιδιότητα του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης και ο Γενικός Διευθυντής με την ιδιότητα που έχει, που είναι ο καθήλυν αρμόδιος και υπεύθυνος απέναντι στον νόμο. Λυπούμαστε που για μια ακόμα προεκλογική περίοδο χρησιμοποιήθηκε το δημόσιο αγαθό νερό που έχουν ανάγκη οι Κορίνθοι. Ο αντίπαλος συνδυασμός στις δημοτικές εκλογές υιοθέτησε άκρητα τις απόψεις αυτού, ο οποίος είναι υπόδικος και υπόλογος στη δικαιοσύνη. Ενημερώνουμε ότι το νερό δεν είναι αντικείμενο αντιπαράθεσης στην προεκλογική περίοδο και μετά τα έγγραφα και τις πιστοποιήσεις των αρμοδίων φορέων θεωρούμε το θέμα λήξη. Η ευθύνη η δική μας έναντι των Κορινθίων συμπολιτών μας επιβάλλει αυτήν την υπεύθυνη θέση, την οποία θα τηρήσουμε και ως συνέχεια της παρούσας Δημοτικής Αρχής για την επόμενη πενταετία με τη λαϊκή επικύρωση της προσεχούς Κυριακής. Το δελτίο τύπου της ΔΕΙΑΚ τα λέει όλα. Την Παρασκευή, 16 Μαΐου, μετά τη γνωστή διαρροή φημών για κρούσματα υιογενούς γαστρίτιδας στην Κόρινθο, η ΔΕΙΑ και ο Δήμαρχος Κορινθίων, Αλέξανδρος Πνευματικός, ζήτησαν την άμεση συνδρομή του Υπουργείου Υγείας και του ΚΕΛΠΝΟ για να ελεγχθεί ολόκληρο το δίκτυο ίδρυυσης της Κορίνθου. Την ίδια ημέρα έφτασαν στην Κόρινθο κλιμάκια του Υπουργείου Υγείας, του ΚΕΛΠΝΟ και της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα κλιμάκια έκαναν αυτοψία σε όλο το σύστημα ίδρυυσης της πόλης από τις πηγές της Τυμφαλίας μέχρι τη δεξαμενή του πεδίου βολής. Ταυτόχρονα συνέλεξαν 15 δείγματα νερού από το δίκτυο ίδρυυσης που γεωγραφικά κάλυπταν όλη την πόλη. Έγιναν και δειγματοληψίες από σπίτια ασθενών από γαστρεντερίτιδα. Να σημειώσουμε ότι στις 15 Μαΐου, μία μέρα πριν, ίδιους ελέγχους είχε κάνει και η ΔΕΙΑΚ με τα αναλυτικά εργαστήρια Αθηνών στα πλαίσια των τακτικών ελέγχων που κάνει για να διασφαλίζει την ποιότητα και την υγιεινή του νερού. Σήμερα λάβαμε, χθες, από την Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου τα αποτελέσματα των ελέγχων που έκαναν το ΚΕΛΠΝΟ και το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με το ΚΕΛΠΝΟ, προκύπτει ότι όλα τα δείγματα που ελέγχθησαν από τα κεντρικά εργαστήρια δημόσιας υγείας του ΚΕΛΠΝΟ δεν παρουσιάζουν μικροβιακό φορτίο και είναι σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τα χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού. Η ΔΕΙΑΚ δεν είχε την παραμικρή αμφιβολία για την ποιότητα του νερού της Κορίνθου, διότι καθημερινά κάνει κάθε απαραίτητη ενέργεια, έτσι ώστε να είναι πλήρως θωρακισμένο από άποψη υγιεινής το νερό και ασφαλές για τους πολίτες της Κορίνθου. Για άλλη μία φορά, ανεπιτυχώς, προσπάθησαν να σπηλώσουν την ευσυνειδησία του προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης και Αποχέτευσης Κορίνθου με άστοχα μικροπολιτικά παιχνίδια. Το νερό της Κορίνθου ήταν και θα είναι πάντα ένα από τα καλύτερα νερά της χώρας μας. Σας επισυνάπτουμε τα έγγραφα των εργαστηριακών ελέγχων του ΚΕΛΠΝΟ. Το διαβαστικό αφορά τη διαβίβαση των ελέγχων και λέει: «Σας διαβιβάζουμε τα ως σήμερα αποτελέσματα του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας», ανήκει στο ΚΕΛΠΝΟ αυτό, «που περιήλθαν στην υπηρεσία μας με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρινας Κορινθίας. Περιμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία». Ο Διευθυντής Βασίλειος Διαμαντόπουλος. Στο δελτίο τύπου που διανεμήθηκε υπάρχουν τα αποτελέσματα αυτών των 15 εργαστηριακών ελέγχων.
Εδώ στο δελτίο τύπου υπάρχει ένα και αναφέρονται εδώ οι περιοχές στην οδό Κολιάτσου 41, Κύπρου 21, κατάστημα Αράτου 41, κατάστημα Αράτου 55 και από κάτω, για λόγους συντομίας, επειδή δεν μπορούσαν να μπουν όλα, είναι Μεταμόρφωση Σωτήρος Κόρινθος, οικία, Πατρών και Σύνα 64, Κόρινθος, κατάστημα, Κροκυδά γωνία, Παύλα, κατάστημα Δάφνης, Περιάνδρου και Δαμασκηνού γωνία 67, κατάστημα, Νοταρά 119, Κόρινθος, κατάστημα, Δερβενακίων 105, Κόρινθος, κατάστημα, Εφήρα, Κόρινθος, κατάστημα, Αμινοκλέος 25, Κόρινθος, κατάστημα, Δεξαμενή πεδίου Βολής, Εκκλησία Παναγιάς Ιωνίας, Κόρινθος, Ποσειδανίας 20, Κόρινθος, κατάστημα. Ας σταματήσουν λοιπόν να παίζουν με τον νό της πόλης επιτέλους σοβαρότητα. Εδώ λοιπόν θα σας δείξω, για να τα πάρετε με τις κάμερές σας, όλα τα αποτελέσματα. Πρώτο. Λίγο αργά μόνο γιατί δεν λέει. Είναι αυτά που μας έχετε στείλει. Δεν είναι όλα. Ένα δευτερόλεπτο δεν είναι. Δεύτερο. Και εδώ έχει υπογραφές. Οι τρεις, ο επιστημονικός υπεύθυνος του ΚΕΔΗ, καθηγητής Αλκιβιάδης Βατόπουλος, ο δόκτωρ Σπυλιόπουλος, ιατρός βιοπαθολόγος, και τέλος ο τεχνικός υπεύθυνος, δόκτωρ Εμμανουήλ Βελονάκης, ιατρός βιοπαθολόγος, υγειονεολόγος, που υπογράφουν όλες αυτές τις αναλύσεις σε κάποιες άλλες τώρα ενδεικτικά. Θα ήθελα πριν πάμε στα υπόλοιπα να σκανάρετε καλά, γιατί έχει σχέση εδώ κάποια από τα αερόβια 45, 4, τα βλέπετε, 7, ναι, μικρότερα από 4, 8, μικρότερα από 4, 5 και ένα άλλο στην αρχή, 22, 5 και 5 στα αερόβια, και εδώ ένα μικρότερο από 4. Αυτό γιατί θα σας πω στο τέλος, γιατί πρόκειται και κάτι τώρα. Αναλυτικά εργαστήρια Αθηνών. Εδώ είναι όλες οι μετρήσεις. Αναλυτικά εργαστήρια Αθηνών. Προσέχτε λίγο και σκανάρετε. Ημερομηνία δειγματοληψίας. 15/5/2014. Ημέρα Πέμπτη. Την προηγούμενη που προέκυψε η κρίση. Ημερομηνία παραλαβής στο εργαστήριο 15/5. Ημερομηνία περαίωσης αναλύσεων 18/5. Να τα δείτε και αυτά. 15/5. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν προβλήματα. Ο Θεός όμως αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον οικοκύρη. Η επιχείρηση τυχαία έκανε μετρήσεις την προηγούμενη μέρα. Τις περιοδικές που κάνει. Δεύτερη. Α, ναι, η πρώτη. Η πρώτη είναι αποβρύση κοινοτικού καταστήματος Αρχαίας Κορίνθου. Η δεύτερη είναι αποβρύση δημοτικού καταστήματος Ξυλοκέρυζας. Η τρίτη είναι αποβρύση Αγίου Ευθυμίου Κανταρέ. Ευθύμιο. Η τέταρτη είναι αποβρύση Δημοτικό Σχολείο Σολομού. Το εργαστήριο είναι πιστοποιημένο. Κάνει μόνο τις δειγματοληψίες, μόνο τις αναλύσεις. Νερό αποβρύση Δεξαμενής Πεδίου Βολής. Νερό αποβρύση καφετέριας Φράγκου Ποσειδονίας.
νερό από βρύση 14ου καιγωγείου Κορίνθου, συνοικισμός. Νερό από βρύση 1ου Λυκείου Κορίνθου. Νερό από βρύση Ίκα Κορίνθου. Νερό από βρύση δεύτερου δημοτικού σχολείου Κορίνθου. Αυτά όσον αφορά τις μετρήσεις που έγιναν από το πιστοποιημένο εργαστήριο, αναλυτικά εργαστήρια Αθηνών ΑΕ, με τα οποία εργαστήρια κατόπιν διαγωνισμού συνεργάζεται η δημοτική μας επιχείρηση. Θα κλείσω με κάτι έκτακτο. Σε ένα site πριν έρθω εδώ, γι' αυτό καθυστέρησα και 5 λεπτά, είδα αναλύσεις από πιστοποιημένο εργαστήριο της πόλης μας που συνεργαζόταν παλαιότερα ο Δήμος. Βέβαια, δεν έχει καμία σχέση αυτό που κάνει, αυτό που είπαμε στην αρχή της δήλωσης, ένας υπόδικος και υπόλογος στη δικαιοσύνη, να τον δουν και οι Κορίνθοι, υπόδικος και υπόλογος στη δικαιοσύνη, που μόνιμα διαστρεβλώνει τα πάντα. Ακούστε κάτι. Για όσους ξέρουν 5 αράδες γράμματα. Γράφει λοιπόν το πιστοποιημένο εργαστήριο. Εδώ που έχει αναρτηθεί. Γράφει. Και χαιρόμαστε που στις 16 έκανε και αυτό το εργαστήριο. Και γράφει ότι το συγκεκριμένο δείγμα νερού για τις παραμέτρους που αναλύθηκε χαρακτηρίζεται εντός των προδιαγραφών για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με την ΚΙΑ Y2 2600 και λοιπά 2001 ΦΕΚ 630 ΤΒ. Αυτό όμως το δημοσίευμα αναφέρεται, όπως βλέπετε το τίτλο, για να καταλάβετε και το τι γίνεται στην Κόρινθο σήμερα. Δείτε το και αυτό για την υπόθεση γαστεντερίτιδα στην πόλη της Κορίνθου. Αναφέρεται λοιπόν και αυτό ως επιτυχία, γιατί ξέρετε, για αυτό που σας έδειξε στην αρχή. Γιατί έχει αερόβια κολόνι 66, αερόβια κολόνι 52. Αυτά όμως να ξέρετε, για αυτούς που μας ακούν και είναι μικροβιολόγοι γιατροί, είναι αερόβια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το νερό, είναι αυτά τα οποία ισχυρούν στη μέτρηση κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας και γι' αυτό παρόμοια είδατε ότι υπήρχαν και στα δείγματα που έκαναν οι υπεύθυνοι, αυτοί που πραγματικά είναι για τις επιδημίες, το ΚΕΔΗ είχε και αυτό αντίστοιχα κάποια, σε κάποιες από τις μετρήσεις υπήρχαν και εκεί αερόβια, δεν ξέρω πώς τα λέγατε, κολόνι, μικροοργανισμοί. Αερόβιοι μικροοργανισμοί. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι αερόβιοι μικροοργανισμοί δεν έχουν καμία σχέση με καμία ασθένεια. Γι' αυτό και το ΚΕΔΗ, τα κεντρικά εργαστήρια δημόσιας υγείας, του κέντρου λοιμόξεων του Κελπνό, αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την υγεία όλων των Ελλήνων, για τις επιδημίες, συμφωνούν όλοι. Το Κελπνό λοιπόν λέει ότι το νερό δεν έχει κανένα πρόβλημα στις 16. Στις 15 κατά τύχη που κάναμε εμείς μετρήσεις, λες και μας φώτισε ο Θεός, λένε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τα αναλυτικά εργαστήρια. Στις 16, εγώ θα συμπληρώσω το δελτίο τύπου και κλείνουμε τη συνέντευξη. Υπάρχει λοιπόν, τώρα το είδα από ένα site, με παραγγελία κάποιου παραγγελία, υπάρχει λοιπόν μέτρηση από πιστοποιημένο εργαστήριο της πόλης μας, με το οποίο συνεργαζόμαστε κατά το παρελθόν και συμμετείχε βέβαια στο διαγωνισμό, αλλά το πήρε άλλη εταιρεία, που και αυτό λέει ότι το νερό δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εδώ τελειώνω, κλείνω το θέμα, θεωρώ ότι έχω υποχρέωση ως δήμαρχος να καθησυχάσω τον πληθυσμό, να τους καλέσω, γιατί υπάρχει και φτώχεια, από σήμερα να ξεκινήσουν πάλι να πίνουν νερό όπως πίνω εγώ, όπως πίνει η οικογένειά μου και, έχω και ανήλικα παιδιά.
Και έχω και ανήκω παιδί. Όπως πίνουν όλοι όσοι εμπιστεύονται τις επίσημες ανακοινώσεις των κρατικών φορέων αλλά και της πιστοποιημένων εργαστηρίων. Τελεία και παύλα, δεν μπορούμε να δεχτούμε ερωτήσεις γιατί εμπίπτει στον νόμο τον εκλογικό. Τελεία και παύλα, ο καθένας πλέον είναι υπεύθυνος για το τι θα γράψει από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Καραμαλής δεν μπορεί να απαντήσει. Όχι.